με τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Θα μιλήσουμε υποψήφιο από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Κύριε Οικονόμου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε, έτσι, καθαρά φανταζούμε. Καλημέρα κύριε Ζόγουτσο, καλημέρα, μια χαρά σας ακούω. Να είστε καλά. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στις ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα μετράμε ανάποδα, έτσι. Στα δικά μου τα χωριά, τα ψηλά, λέμε κοντά σημά. Ναι, βεβαίως. Πάμε στην κουβέντα μας. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω για τη στάση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, που παραμένει βεβαίως από την αρχική του θέση αμετακίνητος και από τη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, έτσι, τελευταία του τέλος πάντων ομιλία, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει δεκανίκη κανενός. Προφανώς μιλάει για όχι στη συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον όμως, το βασικό ερώτημα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια καθαρή θέση, απαρέγκλητη συνεχώς τους τελευταίους 8 μήνες, ότι ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον σε θέση εξουσίας. Και βλέπετε τα τελευταία 24ωρο ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει ποιος έχει την προσωπική αιμονή, ναι, απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, τον κατηγορεί, αλλά μιλάει συνέχεια για μας. Και απευθύνεται και στους ψηφοφόρους του κόμματός σας. Προφανώς θα σας πω ακριβώς γι' αυτό. Και προσπαθεί να πείσει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παρασέρει το ΠΑΣΟΚ σε ένα τυφλό μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα έχει βρει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον κύριο Μητσοτάκη, μετά την πρόταση του Προέδρου, φωλιάζει φόβος και η αγωνία ότι γεννιέται κάτι νέο και αυτό θα είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Δηλαδή η δημοκρατική παράταξη της σοβαρής, και το τονίζω, της σοβαρής αντιπολίτευσης, του προγράμματος, της προοπτικής, γιατί έχουμε αντιμέτωπο, έχουμε την άλλη μεριά, έχουμε και τους φθηνούς λαϊκισμούς του κυρίου Τσίπρα. Ναι, πάντως... Τα Θεσσαλονίκης, 2-3, εγώ τα αρθριστικά μου φαίνεται ότι τα έχει ξεπεράσει όλα τα μοντέλα. Ναι, πάντως στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, απευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι, γιατί με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν μπορεί να συζητήσει, όπως είπε πρόσφατα. Δεν ξέρω, υπάρχει και άλλο ΠΑΣΟΚ με το οποίο μπορεί να συζητήσει. Πολύ ωραία το λέτε. Θα ήθελε ένα άλλο ΠΑΣΟΚ, ένα υποταγμένο ΠΑΣΟΚ, σημερινό ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Δηλαδή οι 270.000 δημοκρατικοί πολίτες που έστειλαν το μήνυμα εδώ και 1,5 χρόνο με την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, έπρεπε να έστειλαν μήνυμα και στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. ΠΑΣΟΚ δεν είναι και δεν θα γίνει δεκανίκη κανενός. Ναι. Έχει βαθιά ιστορική, κοινωνική ρίζα και προσφορά. Πάντως, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, δεν βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ακούσαμε και αυτό από τον Πρωθυπουργό. Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, μας κατηγόρησε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μαζί με τον Βαρουφάκη εμείς απεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα δραχμής. Ο κύριος Μητσοτάκης, που να θυμίσω, την πρώτη δανειακή σύμβαση ήταν μαζί με τον κύριο Τσίπρα, μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, ναι, ενάντια στην πρώτη. Μόνο η αδερφή του ψήφισε και διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, που αν βάλουμε σε μια γραμμή τα ρουσφέτια που έχει κάνει ο ίδιος και η οικογένειά του, θα φτάσουμε στη Λάρισα και θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Μπορεί να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για αυτά τα πράγματα. Ναι. Ότι δεν είμαστε προοδευτικό, εξυγχρονιστικό κόμμα και ότι το εκπροσωπεί ο ίδιος. Καλά, ψηφίζοντας πάντως ΣΥΡΙΖΑ, αν το αντιστρέψουμε, βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζοντας, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουμε αυτό το σύστημα εξουσιών να απομακρυνθεί, ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ. Το, ναι, διπλό σύστημα εξουσία. Ναι. Ναι, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, με την απλή αναλογική, εκτιμάτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να φτιάξει μια κυβέρνηση, να αναζητήσει συνεργασίες παίρνοντας την πρώτη εντολή, ή στόχος του είναι οι δεύτερες εκλογές και σας ανασυχούν αυτά τα σενάρια αποστασιών? Δηλαδή, ξέρετε, στην δεύτερη εκλογική μάχη, τα μικρότερα κόμματα, βεβαίως δεν εντάσσω εκεί το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, δέχονται πιέσεις, το αντιλαμβάνεστε. Σας ανησυχούν όμως σενάρια αποστασιών, τέλος πάντων? Η θέση μας είναι απαρέγκλητη. Παρά το ιστορικό αποστασιών που έχει η οικογένεια Μητσοτάκη, προφανώς δεν υπάρχουν τέτοια ότα στο ΠΑΣΟΚ για να συγκλονιστούν από τα μηνύματα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, να μας το πει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι φανερό όμως ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει διαλέξει δρόμους ακαμφώδεις για τη συνέχεια. Ποιοι θα είναι αυτοί? Θα είναι οι δεύτερες, τρίτες, τέταρτες εκλογές, μέχρι να εγκατασταθεί ή να στήσει τη φαντασίωσή του περί της πρωθυπουργικής καρέκλας? Θα είναι μια λογική αποστασιών ευρύτερων και προς όλες τις κατευθύνσεις? Δεν θέλω να το πιστεύω. Πάντως έχετε μια... Ναι. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ? Ναι. Έχετε μια μετοπική πάντως με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ξύλο με εμβληματικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα στα Τέμπη, σύσταση εξεταστικής
κανονικής μάλιστα την είπε Εξεταστικής Επιτροπής για τους κάδρα των υποκλοπών, έχετε μια μετοπική. Ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία 4 χρόνια απέδειξε ότι κυβερνάμε μια παρέα και όχι με το κόμμα του. Και βάζει τις πιο βαθιά συντηρητικές και αδιέξοδες πολιτικές. Αποδομήθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας στο ΕΣΥ. Πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν 7,5. Οι πολίτες 5 δις παραπάνω φόρους. Κόστος στέγασης 35% παραπάνω. Ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας με θέσεις εργασίας των 300 και 500 ευρώ. Οι δημοσιονομικοί λαϊκιστές, οι πρωταθλητές στη διαφθορά και την απαξίωση του κράτους, δικαίως δεν επιθυμούν συνεργασίες γιατί φοβούνται τον έλεγχο. Είναι φανερό πια ποιος θα είναι αυτός ο έλεγχος. Είναι φανερό πια ποιος αναγνωρίζουν και οι ίδιοι ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλός τους. Και γι' αυτό δεχόμαστε αυτή την επίθεση από τη Νέα Δημοκρατία όλες αυτές τις μέρες, αλλάζοντας, παραλλάσσοντας την αλήθεια. Ναι. Τα fake news της Νέας Δημοκρατίας είναι διάχυτα και παντού. Πάντως είναι λογικό να φοβάστε τις συνεργασίες και ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το πληρώσατε αυτό με την συνεργασία του Αντώνη Σαμαρά με τη συγκυβέρνηση. Ας πούμε, τι λέμε τώρα. Εμείς λέμε τώρα. Ναι. Τους δύο βασικούς όρους τους επαναλαμβάνουμε απαρέγκλητα συνεχώς εδώ και πολλούς μήνες. Ναι. Δεν έχουμε αλλάξει καθόλου. Πρώτο κομμάτι. Προγραμματικές συμφωνίες. Μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές. Ναι. Με κοινά πράγματα πάνω στο και πιστεύω όσο μπορούμε να βρούμε και χωρίς θέσεις εξουσίας και καρέκλης. Αλλά δείτε και σημαντικότερο. Χωρίς τα φυσικά πρόσωπα Μητσοτάκη ή Τσίπρα, με όποιον βγαίνουν τα νούμερα, γιατί ούτε νέων συνεργασίες ευθενή, αλλά έχουν συγκεντρώσει και κατά καιρούς, ακόμα και τώρα, εξουσίες απάνω τους που δεν ταιριάζουν με συνεργασίες. Δεν πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνεργασίες. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, έχει φτιάξει το περίφημο επιτελικό κράτος και αυτό κατ' εμέ είναι το όνομα που πρέπει να δώσουμε στην αποτυχία του. Ναι. Και ο κύριος Τσίπρας είδε τον κολλητό του να τον καταδικάζει το ειδικό δικαστήριο με 13-0 και τον ξανάβαλε ευθύς αμέσως στα ψηφοδέλτια. Τον κύριο Παπά λέτε. Τον κύριο Παπά. Ναι. Το ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας είναι συμφωνία τιμής δικιά μας με τους πολίτες. Και εκπληρώνει, καταλαβαίνω ότι εκπληρώνει ένα συλλογικό αίτημα αλλαγής πολιτικής, ναι, το οποίο το έχει ανάγκη η χώρα, το ζητάει η χώρα, το ζητάει με ένα ιδιαίτερο χώρο και γι' αυτό θα δούμε την Κυριακή το βράδυ ότι αυτό το αίτημα της χώρας θα εκπληρωθεί. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, ναι, θα δείξουν τον δρόμο. Ναι, πάντως την προεκλογική προγραμματική σύγκληση τη ζήτησε ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης από το Μέρα 25, αλλά και εκεί πάλι δεν συγκλίνατε κι εσείς, δεν ενδώσατε. Επειδή το αναφέρατε λίγο πριν, σας το λέω, έτσι σας το ρωτάω. Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση με κόμματα που έχουν παίξει με τη δραχμή. Mm. Καμία σχέση. Αυτά είναι τα fake news του κυρίου Μητσοτάκη. Τα βρούμε εμείς με τον κύριο Βαρουφάκη. Είμαστε το μόνο κόμμα που ήταν σταθερά ενταγμένο στο προφίλ ευρώ. Το εξυπηρέτησε με κόστος. Το εξυπηρέτησε το προφίλ ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία έχει το αντιμνημονιακό της πρώτης περίοδου με τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Στο τσακ δεν μας επήγε στην δραχμή μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έσκησε μνημόνια. Εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό πάντως. Δεν ήταν το ευρώ φετίχ. Ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο γνωστός κύριος Βαρουφάκης. Αυτός που είναι αυτόνομος, αλλά και υπουργός οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να μην τα βλέπουμε τα πράγματα à la carte. Κύριε Οικονόμου, τι χρειάζεται επιγόντως η χώρα, τελευταία ερώτηση, και αν έχετε την καλοσύνη, ιεραρχήστε μου έτσι 3 σημαντικά έργα, θέματα που θα πρέπει να προτάξουμε για την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων εδώ, γιατί εδώ πολιτεύεστε, εδώ αν εκλεγείτε θα κληθείτε να προσφέρετε. Κοιτάξτε, η χώρα σαν χώρα χρειάζεται συνεργασίες. Πλέον, χωρίς συνεργασίες, το ουσιαστικό διακύβευμα σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε, στη χώρα στην οποία ενισχύονται οι ανισότητες διαρκώς, αλλά εμείς ψηφίζουμε αυτούς που τους διευρύνουν, προφανώς δεν είναι η σωστή μας απάντηση. Ναι. Αλλά κομμάτων εννοείται συνεργασίες. Κομμάτων. Κομμάτων. Προφανώς κομμάτων. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε αυτόνομα. Ναι. Και αλλιώς ξέρουμε ότι στην Ευρώπη 23 από τις 27 χώρες της Ευρώπης λειτουργούν με συνεργατικά μοντέλα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η αυτοδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη τι είχε? Αλαζονία, αυταρέσκεια και κυρίως μη έλεγχο. Μη έλεγχο. Είδαμε που πήγε το κράτος μας με την ιστορία μη έλεγχο, με το δράμα των τεμπών, με τα δράματα της οικονομίας τα οποία έχουμε ένα, να το πω, ξεγέλασμα, μια άλλη ανάγνωση, μια άλλη ιστορία εμείς του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτά που μας διηγείται η Νέα Δημοκρατία, με την ανεργία, με τα
που μας λέει ότι μειώνεται, έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με τον πληθωρισμό που μας λέει ότι πέφτει και έχουμε τα τρόφιμα ανεβαίνουν 21 μήνες, με την ανάπτυξη, που μόνο ανάπτυξη δεν είναι, γιατί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι 20 δις ελληματικό, με τις ξένες επενδύσεις που έρχονται και αγοράζουν με τζάμπα δάνεια από τις τράπεζες τα πάντα στην Ελλάδα και έχουμε αυτόν τον ιδιότυπο αφελληνισμό, με τον βασικό μισθό που ανέβηκε 780 ευρώ μεικτά και έχει πέσει ουσιαστικά 40% για αυτά τα εισόδια. Λόγω της ακρίβειας, εντάξει, ναι. Και της ενέργειας και όλα αυτά. Δεν είναι αριστεροί οργανισμοί, ούτε ο ΙΟΒΕ, ο ελληνικός, ούτε ο ΩΣΑ. Και ο ένας λέει για 40% στα εισοδήματα μέχρι 800 ευρώ, ο ΙΟΒΕ, και ο ΩΣΑ λέει σταθμισμένα τα εισοδήματα 7,5% φτωχότεροι Έλληνες. Και λέει μετά μειώθηκαν οι φόροι. Ωραία. Εγώ λέω εύκολο μετά τη Λέλαπα ΣΥΡΙΖΑ, μειώθηκαν οι φόροι. Και για τον νομό Τρικάλων. Πέρυσι 5 δις. Ναι. 5 δις παραπάνω. Και για τον νομό Τρικάλων, δύο λέξεις παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε. Αν μου λέγατε δύο πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον νομό Τρικάλων καλύτερα, ήταν να δούμε λίγο πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε το κομμάτι της ενεργείας. Ξέρετε, είμαστε ψηλά στην ενεργεία στη χώρα, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, στην Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε ότι το τελευταίο εμβληματικό έργο που έχει γίνει, γιατί μπορώ να θεωρήσω εμβληματικό έργο τα ξωτικά, έτσι. Το τελευταίο εμβληματικό έργο είναι το νοσοκομείο. Επί κυβέρνηση Πασόκ πριν 30 χρόνια, 25 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια και τα τελευταία 9 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Επίσης, εγώ θα ήθελα να δω ένα καλύτερο τουριστικό μοντέλο με συνεργασίες είτε της εκκλησίας, είτε της περιφέρειας, είτε των δήμων. Ένα καλύτερο, πιο ολιστικό, τοπικό μοντέλο, κυρίως για τα μετέωρα. Στα μετέωρα που ξέρετε ότι οι διανυκτερεύσεις είναι λιγότερο από ένα άτομο, λιγότερο από μία τη μέρα. Ωραία. Χρονιστικό. Έρχονται, φεύγουν. Έρχονται, φεύγουν. Κύριε Οικονόμου, πρέπει να κλείσουμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε και περιορισμό χρόνου λόγω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε εδώ από το ραδιοφωνικό θάλαμο, το στούντιο, στα Τρίκαλα της ΕΡΤ Λάρισας, για όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλό υπόλοιπο αγώνα. Γεια σας, κύριε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Να είστε καλά.